όταν άρχισε ο επιπολασμός της μετάλλαξης Δέλτα, τα μεγέθη αρχικά ήταν λίγο διαφορετικά. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε και διαφορετικά δεδομένα, εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Ακόμα και εγώ σε κάποια σημεία έχω διαψευστεί. Δηλαδή, όταν άρχισε η μετάλλαξη Δέλτα, είχαμε μεγάλη διασπορά, πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, να το πούμε λίγο πιο απλά, αλλά όμως δεν είχαμε ούτε πολλές νοσηλείες, ούτε επιβαρημένη κατάσταση των νοσηλευομένων. Για να καταλάβετε, στις 13 Ιουλίου, δηλαδή ούτε δύο εβδομάδες πιο πριν, ο συνολικός αριθμός των νοσηλευομένων ήταν 11. Τα περιστατικά μετά από εκεί και πέρα άρχισαν να αυξάνονται και σταδιακά, ξέρετε, είχαμε κοντά στις 3.000 πάρα πολλές φορές, άλλοτε 2, άλλοτε 3. Και προφανώς αυτά τα νούμερα μπορούμε να τα δούμε και να υπερδιπλασιάζονται. Γιατί υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα της νόσου, κυρίως στις μικρές ηλικίες, γιατί ο μέσος όρος πλέον είναι γύρω στα 30 έτη. Άρα βλέπουμε μια μεταδοτικότητα σε μικρότερες ηλικίες και σε νοσηλείες. Εκείνο λοιπόν που είδαμε είναι ότι ενώ στις 13 Ιουλίου είχαμε, ξέρετε, μόνο 11 νοσηλευομένους, μετά σταδιακά άρχισε αυτό να αυξάνεται, μπορώ να πω ανισχυτικά, δηλαδή τη Δευτέρα. Μετά στις 19 είχαμε 39, δεν θέλω να σας πω την αυξητική τάση, σήμερα έχουμε 59. Βλέπετε λοιπόν ότι το 11 με το 50, με το 60 είναι 500% αύξηση των νοσηλευομένων. Μάλιστα, όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε καθόλου διασωληνωμένους και αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Κορινθία υπάρχουν και δύο συμπολίτες μας στη ΜΕΘ. Άρα τα πράγματα αρχίζουν λίγο να αλλάζουν. Δηλαδή εκεί πέρα που έδειχνε μια μεταδοτικότητα νόσου σε μικρές ηλικίες, με μικρή νοσηλεία και με μικρά προβλήματα, βλέπω πλέον τα στοιχεία της νόσου αρχίζουν να με ξαφνιάζουν ακόμα και εμένα, παρόλο που είναι καλοκαίρι, που σημαίνει ότι το υγειακό φορτίο δεν είναι τόσο, ας πούμε, σκληρό. Πάντοτε το καλοκαίρι έχουμε πιο αμβλή το πρόβλημα οποιοδήποτε υγού. Έτσι ήταν και πέρσι. Όμως φαίνεται ότι τα ίδια τα νούμερα είναι λίγο ανισχυτικά. Για να μην όμως, θέλω να σας πω απλά ότι η Τρίπολη σήμερα έχει 5 νοσηλευομένους, ενώ η Κόρινθος και η Καλαμάτα έχουν 23 και 24 αντίστοιχα, με τους δύο στη ΜΕΘ στην Κόρινθο, σε καλύτερη λίγο κατάσταση 3 και 4 έχει τον Άφλιο. Τα κρούσματα όπως ξέρετε είναι συνεχώς αυξανόμενα, έχουμε φτάσει, 100 είχαμε χθες όπως ξέρετε, όμως η ρίστο εμπαρόδο, 170 την προηγούμενη Τρίτη, 150 την Τετάρτη, 160 την Παρασκευή, μιλάμε για πολύ ψηλά νούμερα πλέον σε διάδοση. Ποια είναι η βασική αιτία γι' αυτό και αν τα κρούσματα οφείλονται, δηλαδή είναι δέλτα, είναι στη μετάλλαξη δέλτα ή είναι και ο κανονικός ιός, αν μπορώ να το πω έτσι. Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να σας απαντήσει σε αυτό γιατί θα έπρεπε από όλα τα δείγματα που έχουμε σε όλους να κάνουμε κάποια αναγνώριση έτσι, της μορφής του ιού. Το σίγουρο είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα, για να βλέπετε αυτή την υψηλή μεταδοτικότητα, προφανώς οφείλεται στη Δέλτα. Γιατί αν δεν ήταν η Δέλτα, αυτό ξέρετε δεν χρειάζεται να είσαι καλός επιστήμονας, στατιστική λίγο, βλέπουμε ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε τη Βρετανική δεν είχαμε αυτή τη μετάδοση. Άρα προφανώς για να έχουμε αυτούς τους δυνατούς ρυθμούς μετάδοσης, κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε λοιπόν αφού είχαμε κυρίαρχη τη Βρετανική, ότι ήρθε η Δέλτα. Και προφανώς αυτή θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το 30, το 40%, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε μπορώ να το διακινδυνεύσω. Σίγουρα όμως πλέον υφίσταται και αρχίζει και αυξάνεται και θα είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη τους επόμενους μήνες. Πανελλαδικά. Το πρόβλημα λοιπόν, αν με ρωτάτε γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εικόνα, είναι πολύ παραγωγική. Πρώτον, είχαμε αυτή τη μετάλλαξη, η οποία δυστυχώς είναι επιθετική στη διασπορά της. Εύχομαι στις νοσηλείες να είναι ήπια, αλλά καταλαβαίνω ότι αρχίζω και εγώ να ανησυχώ γιατί τα νούμερα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Δεν είναι καταστροφικά, έτσι. Δεν έχουμε φτάσει στις υπερνοσηλείες που είχαμε φτάσει και 130 άτομα ή στη ΜΕΘ. Αλλά όμως αντιλαμβάνεστε πλέον ότι αλλάζει μια εικόνα και θα πρέπει να είμαστε, ας πούμε, επιφυλακτικοί και σε εισαγωγικά ανήσυχοι και όριμοι για να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Μετάλλαξη της Δέλτα. Ο εμβολιασμός είναι σε καλά επίπεδα, αλλά όχι στα επίπεδα που θα θέλαμε να φτάσουμε και καταλαβαίνουμε ότι μερικά εμβόλια δεν μπορεί να έχουν την ίδια, ας πούμε, αντίληψη, να το πούμε πιο καλά, με την νόσο σε σχέση με τις άλλες μεταλλάξεις. Βλέπουμε ότι στη Δέλτα αλλάζει η συμπεριφορά των εμβολίων. Άλλα είναι λίγο καλύτερα, άλλα είναι λίγο χειρότερα. Άρα και ο εμβολιασμός, παρόλο που είναι μονόδρομος, δεν είναι 100%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και η επιστήμη θα πρέπει να προχωρήσει και να βελτιώσει προφανώς και τα εμβόλια. Όμως είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός, γιατί όπως ξέρετε και μας προστατεύει σε μεγάλο βαθμό, μπορεί όχι ίσως 100% αλλά 60% και 70%, και είναι σίγουρο ότι όταν οι εμβολιασμένοι νοσούν, κατά 90% έχουν πολύ πιο ήπια συμπτώματα από έναν μη εμβολιασμένο. Έχουν χαλαρώσει και πάρα πολύ τα μέτρα και ο κόσμος το έχει ξεχάσει ότι ζούμε σε περίοδο πανδημίας. Αν με ρωτάτε για τη χαλάρωση των μέτρων,
Δεν νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει, αλλά δυστυχώς εκεί πέρα που ξέρετε πήραμε να πάρουμε μια μεγαλύτερη ανάσα, ερχόμαστε πάλι και λέμε λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Δηλαδή η μάσκα τελικά μάλλον είναι απαραίτητη, τουλάχιστον όταν συγχρονιζόμαστε. Πρέπει πάλι και σε επαφές μας, εγώ θεωρώ αυτή η πολύ τέτοια συναναστροφή με πολύ κόσμο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα όταν με ακούν τα νεαρά παιδιά μπορεί να κουνούν το κεφάλι τους, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και σε τρίτο βαθμό φυσικά εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό. Το έχω ξαναπεί ότι μακάρι να υπήρχε ένας άλλος δρόμος να μας τον δείξει κάποιος να τον έχουμε. Οι θεραπείες που ακούμε πολλές φορές που είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ σημαντικό να έρθουν και στην Ελλάδα και έρχονται πλέον και στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικές, αλλά μην ξεχνάμε πάντοτε ότι είναι θεραπεία. Κάνω πάντοτε να έχεις την πρόληψη πρώτη, τη θεραπεία δεύτερη. Θεωρείτε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και τι άλλο πρέπει να γίνει όσον αφορά τα κρούσματα και τι άλλο πρέπει να γίνει για να πιστεί ο κόσμος? Συναντούμε ανθρώπους καθημερινά που είναι πλέον πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι στην αρχή αντιεμβολιαστές, γιατί βλέπουν ακριβώς και σου λέει γιατί να το κάνω το εμβόλιο από τη στιγμή που ούτε κάνουμε προφυλάσεις και πέφτει σε ένα 50% η προστασία του. Πάντοτε καλός είναι ο υγιής διάλογος και γι' αυτό εγώ πάντοτε πιστεύω ότι χρειάζεται συζήτηση, πρόληψη, αυτό που λέμε open call, όλα ανοιχτά και να συστάμε με τον κόσμο. Αντιλαμβάνομαι πρώτον τις διαφορετικές αντιλήψεις πολλές φορές μπορεί να έχουν κάποιοι, όχι τις ακραίες, και μπορεί να το συζητήσουμε σε αυτό, αλλά ας μιλήσουμε επικοδομητικά. Το εμβόλιο της γρίπης που κάνουμε εδώ και χρόνια σε μία νόσο που την ξέρουμε όλοι και την ξέρουμε και από τότε που γεννηθήκαμε και η οποία έχει ένα συγκεκριμένο επιπολαισμό. Τι βαθμό έχει πραγματικά να μας προστατεύσει από τη γρίπη? 50%, 60%? Και προφανώς και το εμβόλιο της γρίπης σε κάποιους ανθρώπους θα δημιουργεί προβλήματα. Παρά τα αυτά, αυτό είναι το όπλο της επιστήμης. Δεν υπήρχε ποτέ κανένα εμβόλιο που καλύπτει 100%, ούτε μας το είπε κανείς αυτό. Θα σας πω τι επιθυμώ. Επιθυμώ αυτό που είπατε κι εσείς, ότι να μην έχουμε μεγάλη αύξηση, να πάνε τα πράγματα λίγο λογικά, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, ώστε ουσιαστικά να περάσουμε, ξέρετε, αυτή την είπα δύσκολη περίοδο, αλλά μετά την είπα απαιτητική, η οποία νομίζω ότι αυτό θα ήταν το σωστό. Αλλά αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά μας. Αν η συμπεριφορά μας, που καταλαβαίνω ότι πολλές φορές άνθρωποι είμαστε, ότι θέλουμε να ξεδώσουμε, αλλά αν συνεχίζει να είναι το ίδιο, δυστυχώς μπορούμε να δούμε και προβλήματα και στη διασπορά της νόσου και στην κοινωνία. Φοβάμαι όμως ότι αν συνεχίσουμε αυτή τη συμπεριφορά, είτε η συμπεριφορά λέγεται πολλής κόσμος, είτε δεν θέλω το εμβόλιο, θα φτάσουμε σε ένα φθινόπωρο που τα πράγματα πάλι θα είναι λίγο πιεσμένα. Και δεν θέλω να το δω αυτό, διότι με συγχωρείτε, όλοι κουραστήκαμε. Και εγώ και εσείς και όλοι μας. Καλό λοιπόν είναι, αφού είναι στο χέρι μας, και να βελτιώσουμε την κοινωνική συμπεριφορά. Γιατί αντιεμβολιαστής μπορεί να είναι κάποιος, αλλά αποστάσεις ή μέτρα ατομικής προστασίας δεν πρέπει να έχει. Άρα λοιπόν, ας έχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, αυτά μας λένε όλοι. Τις αποστάσεις μας, τη μάσκα μας, τις συναστροφές μας. Και προφανώς ο εμβολιασμός, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να έχουμε ένα αβαντάζ απέναντι στην νόσο. Και προφανώς η επιστήμη θα εξελίσσεται. Άρα είμαι αισιόδοξος, αλλά επιφυλακτικός.